και ο βουλευτής του ΕΛΑΜΑ, ο κύριος Παπαγιάννης. Καλό μεσημέρι, καλώς ορίσατε. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, πλέον τα φώτα εντάξει, είναι στους δύο μεγάλους, αλλά και στους μικρότερους που ουσιαστικά περιμένουν να δουν πώς θα κινηθείτε οι πολίτες, αλλά και οι δύο που πέρασαν. Γιατί πλέον το κάθε ποσοστό έχει την αξία του και τη σημασία του, κύριε Παπαγιάννη. Εκεί στο ΕΛΑΜ, πώς θα κινηθείτε αυτή τη βδομάδα? Καταρχάς, να πούμε συλληπιτήρια, ειλικρινά συλληπιτήρια στην οικογένεια του άτυχου νεαρού. Θεωρώ ότι αυτό δεν έχει να κάνει με τις εκλογές, αλλά είναι ένα τραγικό συμβάν. Ευχηθούμε καλή δύναμη. Όσον αφορά τις εκλογές, εμείς θέλουμε αρχικά να ευχαριστήσουμε όσους μας έχουν τιμήσει με την ψήφο τους. Να ευχαριστήσουμε επίσης το Πατριωτικό Μέτωπο Λακεδαιμόνη που έχουν στηρίξει αυτή την προσπάθεια. Και από τη δική μας πλευρά, παρόλο το ότι έχουν ακουστεί διάφορα, εμείς δεν θεωρούμε ότι εχθές ήταν μία μέρα που θα πρέπει να σταθούμε και να μείνουμε εκεί. Απλώς ήταν ακόμα ένα μήνυμα της κοινωνίας προς αυτό το σύστημα. Θεωρούμε ότι οι δικές μας ευθύνες έχουν αυξηθεί. Τι μήνυμα δηλαδή της κοινωνίας? Υπήρχε μία σαφής τάση προς αποχή σε προεδρικές εκλογές που ήταν πρωτοφανής. Δυστυχώς ο πολίτης προτίμησε με την αποχή του να εκφράσει τη μαρτυρία του παρά με την ψήφο του. Αλλά ταυτόχρονα είχαμε και μία αύξηση στα ποσοστά του ΕΛΑΜ, που εκτός από την αύξηση ως αύξηση, θεωρώ ότι ήταν και ένα σαφές μήνυμα προς όλο το σύστημα που όλα αυτά τα χρόνια έχει, θεωρώ, αποτύχει να πείσει τους πολίτες. Στείλατε το ερωτηματολόγιο σας στους δύο ή ακόμη? Είναι έτοιμο, θεωρώ ότι μέχρι σήμερα θα σταλεί. Και περιμένετε απαντήσεις? Δηλαδή θα το στείλετε και στον κύριο Μαλά που είπε ότι δεν θα σας απαντήσει? Ναι, επειδή κύριε, υπάρχει λόγος που θα στείλουν το ερωτηματολόγιο. Αρχικά πρέπει να ξέρουν και οι πολίτες, όσοι δεν έχουν ακόμη αντιληφθεί, ποιες είναι οι θέσεις των δύο υποψηφίων που έχουν απομείνει. Από εκεί και πέρα θα πάρουμε τις αποφάσεις μας ξεκάθαρα, χωρίς υπεκφυγές, αλλά ταυτόχρονα θα δώσουμε και το μήνυμα σε όσους δοκιμάσουν είτε να μας αποφύγουν είτε να απαντήσουν αρνητικά σε αυτά που θα ρωτήσουμε. Προς τους πολίτες για να γνωρίζουν και ήδη τι έχουν απαντήσει. Και θα κρίνετε τις απαντήσεις και ανάλογα θα αποφασίσετε, κύριε Παπαγιάννη? Ναι, αυτό λέω. Όμως θα πρέπει να αντιληφθούν όλες οι πολιτικές δυνάμεις ότι η Δευτέρα που ξημέρωσε μετά τις εκλογές έχει να αφαίρει στην κοινωνία τα ίδια προβλήματα και τις ίδιες ανησυχίες. Επειδή πολλοί μπορεί να μείνουν στο ημέρα των εκλογών, να πούμε σε όλους ότι η ζωή συνεχίζεται. Και ότι τίποτα δεν τέλειωσε. Το αντίθετο. Ναι. Ίσως κληθούμε να αντιμετωπίσουμε ακόμα μεγαλύτερες προκλήσεις και η ενότητα που όλοι ευαγγελίζονται θα πρέπει επιτέλους να γίνει πράξη. Μάλιστα. Άρα εσείς τίνετε το ερωτηματολόγιο, περιμένετε απαντήσεις και ανάλογα θα κινηθείτε. Πολύ σωστά. Από δύο λεπτά περίπου, κύριε Παπαγιάννη, η αποχή είναι μέσα στις επιλογές. Αποχή, να πείτε, ο κανένας μάλλον είναι μέσα στις επιλογές του ΕΛΑΜ προς τις υποδείξεις των ατόμων που σας στήριξαν? Εφόσον έχουμε ήδη πει αρκετές φορές μέχρι σήμερα ότι όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά, τότε μπορείτε να αντιληφθείτε ότι όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά. Ναι, αλλά αυτό, είναι και αυτό είναι ο κανένας δεν αυξάνει το ποσοστό της αποχής που είναι στο 28,2% και όλοι θέλετε να βρείτε τα αίτια που το προκαλούν και να το αντιμετωπίσετε. Προσέξτε, να διορθώσω κάτι. Ναι. Άλλον το να λέμε ότι υπάρχει αποχή, εμείς θεωρούμε ότι υπάρχει πρόβλημα όταν υπάρχει αποχή, και άλλο να λέμε όλοι λέμε το ίδιο πράγμα. Υπάρχει μια βασική διαφορά. Διαφορά υπάρχει, αλλά στο να λέτε τον άλλον μην ψηφίζεις κανένα. Αφήστε με να πω τι θέλω να πω. Τους οδηγείτε προς αυτό την κατεύθυνση, αυτό εννοώ. Καταρχάς δεν είπα αυτό το πράγμα. Ερώτηση. Ναι, το ξέρω. Ναι, εννοώ για να ξεκαθαριστεί το επίσημα. Εάν παρατηρήσει κάποιος τα ποσοστά των προηγούμενων προεδρικών εκλογών και των προηγούμενων και δει τα ποσοστά σε όλες τις πόλεις αυτών των εκλογών, και αυτό μπορεί να το επιβιώσει οποιοδήποτε δημοσκόπος θέλετε να ρωτήσετε. Έχουν σίγουρα αντλήσει ποσοστά η υποψηφία του κ. Χρήστου από την αποχή. Είναι αδιαφυσβήτητο και υπάρχουν αρκετοί πολίτες που τις προηγούμενες εκλογές, οποιαδήποτε εκλογή. Ναι, αλλά μιλάμε για 150-160.000 άνθρωποι που δεν πήγαν να ψηφίσουν. Ναι, το αντιλαμβάνομαι. Ναι. Άλλο θέλω να πω. Το πρόβλημα της αποχής δεν οφείλεται στο ΕΛΑΜ. Οφείλεται όμως σε όσους έχουν κυβερνήσει και συγκυβερνήσει τον τόπο όλα αυτά τα χρόνια. Και αυτό το θέλω να το ξεκαθαρίσω απλούστατα, γιατί δεν μπορεί ο πολίτης να βλέπει καθημερινά τα ίδια πρόσωπα καθημερινά σε όλα τα τηλεοπτικά πανέλ πέραν των 2 και 3 δεκαετιών και να θεωρούμε ότι μπορεί αυτός ο άνθρωπος πλέον να πείσει τον νέο ψηφοφόρο ή τον 40 ή τον 50. Αυτό είναι ένα σαφές μήνυμα που έχει στείλει η κοινωνία προς αυτό το σύστημα και συνεχίζει να στέλνει πιο έντονα κάθε εκλογή. Ναι, αλλά η άρνηση ξεκάθαρης θέσης μπορεί να επιρρύψει και σε εσάς ευθύνες για μη ξεκάθαρα πράγματα. Ναι. Και για μη ξεκάθαρες επιλογές. Επειδή συμμετέχουμε σε δημοκρατικές διαδικασίες όπως είναι οι εκλογές, δεν υπάρχει σε καμία χώρα του κόσμου
η αναγκαιότητα να μετακινηθούμε από τις θέσεις μας για να υπάρξει συμφωνία με τον οποιοδήποτε, όπως και δεν υπάρχει προκαθορισμένη οποιαδήποτε απόφαση. Τώρα να αγνοήσουν το ερωτηματολόγιο σας, θα βγείτε και να πείτε αυτός δεν απάντησε, αυτός το αγνόησε αυτός ή αυτού δεν μας ικανοποιούν οι απαντήσεις. Η απάντηση του τάδε υποψηφίου είναι αυτή, επειδή υπάρχει πολλοί κόσμος που πλέον συνεχίζει να πιστεύει κάποια από τα ψέματα που του πλασάρουν. Και θα είναι ακόμα μια σημαντική απόδειξη για το ότι λέει ο καθένας από εμάς δεν είναι απαραίτητα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.